Επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης, όπως ανακοίνωσε μετά από εισήγηση του Στέφανου Κασελάκη με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Παύλος Πολάκης, ο οποίος αποφεύγει να χρησιμοποιεί χαρακτηρισμούς και να διανθίζει τις δημόσιες αναρτήσεις και τοποθετήσεις του με αυτούς. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ χρήσιμος και κρίσιμος για την παράταξη. Η επανένταξη του βουλευτή Χανίων στην κοινοβουλευτική ομάδα γίνεται λίγες ημέρες πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος και με τον ίδιο να έχει εκφράσει δημόσια την αμφισβήτησή του στο πρόσωπο του Στέφανου Κασελάκη, αλλά και την πρόθεσή του να είναι παρόν στις εξελίξεις. Η Αθηνά Λινού, η οποία είχε γίνει αφορμή για τη διαγραφή Πολάκη, βρίσκεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας μετά από καταγγελία του βουλευτή Χανίων για τις δραστηριότητες μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που είχε ιδρύσει, είπε σε συνέντευξή της ότι ο Στέφανος Κασελάκης μετατρέπει το ΣΥΡΙΖΑ σε κόμμα πολακικό. Ένα κόμμα διχασμού, επιθετικότητας, θα μπορούσα να πω και σκληράδας, και όχι ένα κόμμα συνεργασίας, αγάπης, καταπολέμησης των πραγματικών προβλημάτων. Σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσει για το θέμα της διαγραφής του Χρήστου Σπίρτζη, ο οποίος επιμένει στη θέση του για παραίτηση του Στέφανου Κασελάκη από την ηγεσία του κόμματος. Το καλύτερο που έχει να κάνει ο Στέφανος Κασελάκης, αν αγαπάει το κόμμα που είναι πρόεδρος, είναι να φύγει. Κασελάκης. Έχει αποτύχει στις ευρωεκλογές, έχει αποτύχει στη συνέχεια, διαιρεί συνέχεια το κόμμα, εκφράζει άλλες θέσεις. Με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να έχει πετάξει το γάντι στους αμφισβητείες του να καταθέσουν πρόταση μομφής εναντίον του στην Κεντρική Επιτροπή, ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος καθαιρέθηκε ευνηδιαστικά από τη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Open, είπε ότι η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκει στον Πρόεδρο. Ήταν αδικαιολόγητο πλήγμα εσωστρέφειας από τη μεριά του Προέδρου προς το ΣΥΡΙΖΑ και την υπόθεση της αριστεράς. Πριν πάμε σε οποιαδήποτε διαδικασία μομφής και διχασμού στην Κεντρική Επιτροπή, θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλία και ο Πρόεδρος.